Φίλες και φίλοι, σας καλωσορίσουμε σε μία ακόμα εκπομπή με τίτλο «Διάλεγω καριέρα» και έχουμε τη χαρά και τη τιμή να φιλοξενούμε απόψε στην εκπομπή μας την κυρία Ελίζαβετ Ξενοφόντος, γνωστή ως κυρία Ελίσσα, που θα μας μιλήσει για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, του φιλολόγου. Σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Πολύ ευγενικό εκ μέρους σας. Έχω διαβάσει πολλά για σας, γιατί είστε πολύ γνωστοί για το έργο που έχετε προσφέρει εδώ στον χώρο της παιδείας, της εκπαίδευσης και της ομογένειας, με αποκορύφωμα βέβαια στη βράβευσή σας που θα γίνει την ερχόμενη Δευτέρα, αλλά έχει ανακοινωθεί από το Δήμο του Μπάρνετ για την προσφορά σας. Ναι, πράγματι. Τη Δευτέρα θα έχω την τιμή να με επισκεφτεί η Δήμαρχος του Μπάρνετ για να μου δώσει το βραβείο μου, βασικά, που είναι μια περγαμηνή. Πολύ ωραία. Ας ξεδιλήξουμε λοιπόν την ενδιαφέρουσα ζωή σας από την αρχή, να μας πείτε από πού κατάγεστε και πώς αποφασίσατε να ακολουθήσετε αυτό το επάγγελμα, για να έχετε αυτή την όμορφη διαδρομή στη ζωή σας. Λοιπόν, από πού κατάγεστε καταρχάς? Κατάγομαι από την Πάφο. Τελείωσα εκεί το γυμνάσιο και μετά πήγα στην Αθήνα όπου σπούδασα φιλολογία. Τελειώνοντας από εκεί, ήρθα με σκοπό εδώ για να κάνω μεταπτυχιακό και έχω μείνει, βασικά. Κάνατε εδώ μεταπτυχιακό στο UCL, έτσι? Ναι, έχω κάνει καριέρα και καθοδήγηση. Α, καριέρα και καθοδήγηση για να βοηθάτε τα παιδιά στην επαγγελματική τους αποκατάσταση. Ναι. Σας βοήθησε η Αγγλία? Πώς σας είχε φανεί έτσι στα πρώτα χρόνια που είχατε έρθει να σπουδάσετε? Βασικά, είχα έρθει για ένα χρόνο. Δεν είχα κάνει το μεταπτυχιακό μου και εμπλάκηκα στη δημιουργία κάποιων ελληνικών σχολείων ανεξάρτητων εκείνων των καιρών και κατάφερα να κάνω το μεταπτυχιακό μου όταν είχα κάνει οικογένεια και ήμουνα 40 χρονών. Α, ωραία. Ναι, έχω διαβάσει στο βιογραφικό σας ότι υπήρξατε, έτσι, διαδραματίσατε πολύ σπουδαίο ρόλο στο να οργανωθούν τα ελληνικά σχολεία. Φαντάζομαι μέχρι εκείνη την περίοδο δεν υπήρχε τόσο πολύ οργάνωση και διδάξατε σε πολλά σχολεία, στο Southgate και στα σχολεία του Αποστόλου Βαρνάβα. Πώς ήταν εκεί, υπήρχαν πολλοί εκπαιδευτικοί? Φτάνοντας στο Λονδίνο, θυμάμαι, μόλις κατέβηκα από το αυτοκίνητο, ήμουνα σε μια συνάντηση που έφτιαχναν ένα ελληνικό σχολείο. Και βασικά θεώρησαν ότι θα ήμουν η πρώτη δασκάλα εάν αυτό το σχολείο γινόταν πραγματικότητα. Μετά από αυτό το σχολείο που πέτυχε, δημιουργήσαμε και άλλα σχολεία, ανεξάρτητα. Δεν ανήκα στις διάφορες εκπαιδευτικές αρχές, αν μπορούσα να πω, στις εκπαιδευτικές καταστάσεις εδώ στο Λονδίνο. Και ήταν μια καινούργια προσπάθεια να γίνονται σχολεία και να είναι ανεξάρτητα, με τους γονείς να προσπαθούν συνέχεια να αναλαμβάνουν τις ευθύνες της διατήρησης του κάθε ελληνικού σχολείου που αναλάμβανε. Άρα, αντιλαμβάνομαι ότι υπήρχε η ανάγκη να δημιουργηθούν σχολεία λόγω της μαζικής έλευσης Κυπρίων μεταναστών. Ήταν το 1980. Mm-hmm. Ήδη υπήρχαν οργανωμένα τα σχολεία στην Εκκλησία και στο Σύλλογο Ελλήνων Γονέων με την ΟΕΣΕΚΑ. Απλά υπήρχαν κάποιες τάσεις γονιών να δημιουργήσουν σχολεία τα οποία θα ήταν αποκλειστικά ευθύνη των γονιών. Εσάς, μέσα από την εμπειρία σας, τι δυσκολίες αντιμετωπίζουν τα παιδιά τα οποία
γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα ως ξένη. Πόσο δύσκολο είναι για τα παιδιά να μάθουν την ελληνική γλώσσα? Η ελληνική γλώσσα βασικά δεν είναι μια από τις πιο εύκολες γλώσσες. Αυτό το διάστημα είμαστε στην τρίτη γενιά, πιστεύω. Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες, γιατί η γάμη πλέον είναι μειχτή περισσότερη. Το ενδιαφέρον των παιδιών ίσως δεν είναι αποκλειστικά στη γλώσσα. Όμως, πιστεύω ότι υπάρχει ακόμη αγάπη από τους παππούδες περισσότερο για να διατηρηθεί η γλώσσα. Γι' αυτό υπάρχουν και διατηρούνται ακόμα μερικά σχολεία. Σε σύγκριση με το παρελθόν είναι πολύ λίγα. Όμως υπάρχει η καλή διάθεση από τους παππούδες, θα έλεγα, να διατηρηθεί η γλώσσα μας εδώ. Άρα πιστεύετε ότι με την πάροδο των γενεών και την πάροδο των χρόνων φθήνει έτσι το ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα? Πιστεύω ναι. Η προσωπική μου αντίληψη για το θέμα είναι ότι για να διατηρηθεί η γλώσσα μας, γιατί δεν βλέπω σε 50 χρόνια ότι θα υπάρχουν ακόμα και αυτά τα σχολεία που υπάρχουν, θα πρέπει να ενταχθούν στο εκπαιδευτικό αγγλικό σύστημα. Να ενταχθεί εννοείται η ελληνική γλώσσα, έτσι? Ναι, η ελληνική γλώσσα να ενταχθεί στο επίσημο κράτος της Αγγλίας. Πιστεύω ότι όπως διδάσκονται τα παιδιά γαλλικά και γερμανικά και ισπανικά και άλλες γλώσσες στο αγγλικό σχολείο, πιστεύω ότι αυτό πρέπει να γίνει για να διατηρηθεί η γλώσσα. Είχα γίνει κάποιες προσπάθειες στο παρελθόν. Σε σχολεία του Δήμου του Χάριγκεϊ διδάσκοντα ελληνική γλώσσα στο ημερήσιο καθημερινό πρόγραμμα. Και εγώ προσωπικά ήμουνα η πρώτη καθηγήτρια η οποία έχω δουλέψει στο Δήμο του Enfield και στο Δήμο του Barnet. Κατά κρύβεια, όχι, το Highlands είναι Enfield και αυτό. Στο ημερήσιο αγγλικό σχολείο. Έχω εργαστεί στο Edmonton County για 10 χρόνια. Δίδασκα ελληνικά σαν δεύτερη γλώσσα και στο Highlands μέχρι πρόσφατα 12 χρόνια. Τα ελληνικά ήταν στο ημερήσιο πρόγραμμα και ήταν επιλογή όλων των παιδιών του σχολείου. Είχα την ευκαιρία να διδάξω παιδιά από άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, γιατί ήθελαν να μάθουν ελληνικά. Και ο στόχος ήταν να πάρουν ένα πιστοποιητικό GCSE και αυτόν το χάρηκα πάρα πολύ, γιατί σε αυτές τις ομάδες είχα ξένους και είχα και παιδιά τα οποία δεν φίτησαν ποτέ τους σε ελληνικό σχολείο και όταν τους δόθηκε ευκαιρία να το διδαχτούν το μάθημα μέσα στο σχολείο τους, το αγάπησαν και πέρασαν τις εξετάσεις τους. Ναι, πολύ ωραία. Φαντάζομαι ήταν η χαρά μεγάλη, γιατί ήταν παιδιά από άλλη κουλτούρα που ήθελαν να γνωρίσουν όχι μόνο την ελληνική γλώσσα, αλλά και τον πολιτισμό. Και για να το επιλέξουν, να επιλέξουν αυτό το μάθημα, σημαίνει ότι θαυμάζουν τους Έλληνες, τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, αντιλαμβάνομαι. Και εγώ αυτό πιστεύω. Το κίνητρο των παιδιών αυτών των περισσότερων ήταν γιατί είχαν Κύπριους φίλους στο σχολείο. Ωραία. Εσείς περιμένατε ότι θα έχετε αυτή τη βράβευση έτσι, από το Δήμο του Barnet? Καθόλου. Πολύ συγκινήθηκα. Είναι μια προσφορά προς την ελληνική κοινότητα. Δεν πίστευα ποτέ μου ότι κάποιοι στο Δήμο παρακολουθούν την επαγγελματική μου καριέρα. Μέχρι σήμερα δεν ξέρω ποιος με έχει προτείνει και ούτε ξέρω και την επιτροπή που με έχει επιλέξει. Αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο, γιατί φαίνεται ότι είστε ένα άτομο που εκτιμά πολύ ο κόσμος, η ελληνική κοινότητα, και πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάτι πιο ωραίο, κάτι πιο αξιοθαύμαστο, το να χαίρει κάποιος εκτίμησης από την κοινότητά του.
Πράγματι, στην ηλικία την δική μου, βασικά παίζει μεγάλο ρόλο η εκτίμηση και όλους αυτούς που συνέβαλα για να βραβευτώ, θερμά τους ευχαριστώ. Ωραία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω επίσης σχετικά με τα θεατρικά έργα, γιατί προωθήσατε και το δράμα εδώ στην Αγγλία και γι' αυτό έχετε και βραβευτεί, σύμφωνα με το δημοσίευμα που έχω διαβάσει στην εφημερίδα Παρικιακή, ότι προωθήσατε την αρχαία ελληνική τραγωδία, κάνατε πολλές θεατρικές παραστάσεις. Θα σας πω γι' αυτό. Από φύση μου είμαι ντροπαλή. Και μέσα από το δράμα έβρισκα ότι μπορούσα να δώσω την ευκαιρία στα παιδιά που έμοιαζαν με εμένα να παίξουν κάποιο ρόλο. Πάντα μου άρεσε να είμαι πίσω από τη σκηνή, όμως ήμουνα καλή στο να διδάσκω. Και μέσα από αυτήν την αγάπη να βοηθήσω κάποια παιδιά ντροπαλά να αποκτήσω θάρρος, αναμίχθηκα με το θέατρο. Γιορτούλες, τέτοια στο σχολείο στην αρχή, μέχρι που κάποια στιγμή είχα θάρρος, είχα θράσος, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω. Επειδή είμαι φιλόλογος, πάντα με συγκινούσαν οι τραγωδίες και οι κωμωδίες. Είπα θα το τολμήσω. Στην αρχή δοκίμασα με τον Ιδίπο Δαντήρανο. Κάναμε μια παράσταση εδώ στο Λονδίνο, που είχε αναφήσει ιστορία, δεν έχει ξαναγίνει. Και ύστερα πήραμε μια πρόσκληση από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας να λάβουμε μέρος σε ένα πανελλήνιο διαγωνισμό. Από την αρχή ήξερα ότι θα λάβανα μέρος γύρω στα 200 σχολεία και γυμνάσια της Ελλάδας και ήθελα το challenge. Μόνη μου μετάφρασα την τραγωδία, τις Τροάδες και είπα ότι θα ήθελα να λάβω μέρος με τα παιδιά το δύο ελληνικό σχολείο στο, τα οποία εργαζόμουν. Κάναμε την αίτηση. Σίγουρα ήταν μεγάλη πρόκληση. Μας δέχτηκαν να λάβουμε μέρος, αλλά θυμάμαι είχαν στείλει τον Περικλή τον Νεάρχο που ήταν τότε σύμβουλος του Γιώργου του Παπανδρέου που ήταν υπουργός παιδείας να έρθει να δει τι γίνεται, εάν μπορούμε εμείς και ανταποκρινόμαστε τέλος πάντων στις απαιτήσεις τέτοιου διαγωνισμού. Και ήρθε ο κύριος Νεάρχου για να δει μια πρόβα και θυμάμαι μου είχε κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις. Με ρώτησε πρώτα-πρώτα ήθελε να δει το κείμενο, ήθελε να δει τι σκηνικά θα χρησιμοποιούσαμε, τι ρούχα θα φορούσαν ο χορός, ήθελε να ξέρει ποια μουσική θα χρησιμοποιούσαμε, ήθελε να δει τέλος πάντων μια ολοκληρωμένη, μέχρι και τη μόδα των μαλλιών που είχα στο μυαλό μου, που θα χτένιζα τις Τροάδες. Ήρθε, έμεινε ευχαριστημένος, μας είπε να προχωρήσετε. Ήταν μια ωραία εμπειρία, γιατί θυμάμαι, ήθελα να τη μοιραστώ με τα παιδιά και τους είχα ζητήσει να κρατούμε ένα ημερολόγιο στις τις κάθε Παρασκευές κάναμε πρόβα και να γράφουν πώς ένιωθα με το ξεκίνημα, στις πρόβες και πώς θα τελειώναμε. Ήτανε πολύ όμορφη πορεία. Τα παιδιά μετά που τελειώναμε την πρόβα γράφανε το καθένα το δικό του και θυμάμαι επειδή τα έχω αυτές τις σημειώσεις, αυτά τα δευτεράκια που τους είχα δώσει να γράφουνε. Όταν ξεκινήσαμε έγραψαν η κυρία Έλισσα έχει διαλέξει τους ρόλους, γιατί θυμάμαι είχαμε κάνει, ο καθένας τους είπα την ιστορία και τους είπα από μόνοι τους τι θα θέλανε, ποιο ρόλο θα θέλανε να παίξουν. Και όταν είχε 2-3 που ενδιαφέρονταν για το συγκεκριμένο ρόλο, θυμάμαι τους έβαζα ένα κομμάτι, ερχόντουσαν, μου τα λέγανε
και φεύγανε μέχρι που έγινε η τελική επιλογή. Στο τέλος, εκείνο το οποίο με συγκίνησε και σαν άνθρωπο και σαν εκπαιδευτικό, γιατί τους είχα δώσει και σε μετάφραση την τραγωδία στα αγγλικά, έγραφαν ότι τώρα νιώθουμε πιο πολύ Έλληνες από ποτέ. Ενώ στο πρώτο μάθημα, στα δεύτερα μαθήματα, στις πρώτες πρόβες κλπ, λέγανε «Μόλις καταφέρνω και το διαβάζω το κείμενο, δεν καταλάβω τι γίνεται». Και στο τέλος έλεγα «Καταλαβαίνω πιο πολύ τα ελληνικά που λέω, παρά στη μετάφραση που είχα πάρει στην αρχή». Αυτό ήταν πάρα πολύ γλυκό. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι μια τέτοια τραγωδία πραγματεύεται δύσκολα θέματα που πολλές φορές μπορεί τα παιδιά που μεγαλώνουν στην Ελλάδα να δυσκολεύονται να τα αντιληφθούν, πόσο μάλλον τα παιδιά που μεγαλώνουν στην Αγγλία. Πόσο δύσκολο ήταν να τους περάσετε τα μηνύματα και να αντιληφθούν όλα τα νοήματα και να κάνουν τους διαλόγους. Ήταν πολύ δύσκολο, αλλά σας είπα, στο τέλος έγραψαν τα παιδιά ότι νιώθουν πιο πολύ Έλληνες. Ήταν και μεγάλη πρόκληση και για σας να ασχοληθείτε με τη σκηνοθεσία, με τη μετάφραση του έργου, με το σκηνικό. Φαντάζομαι αυτό ήταν πάρα πολύ δύσκολο να είστε υπεύθυνοι για όλα αυτά. Είχατε και συνεργάτες, αντιλαμβάνομαι. Είχα πάρα πολλούς συνεργάτες. Είχα τις επιτροπές στο σχολείο που πίστεψα σε μένα, γιατί αυτή όλη η διαδικασία κράτησε 6 μήνες. Τα παιδιά τα οποία έπρεπε να τελειώσουν το ελληνικό σχολείο στις 8 και να κάνουμε τις πρόβες από 8 μέχρι 9 το βράδυ την Παρασκευή. Στην παράσταση αυτή έτυχαν και πράγματα πολύ δυσάρεστα. Ένας από τους κύριους χαρακτήρες μαθητής μας πέθανε, που πήρε τα παιδιά όλα πίσω, όλη αυτή η κατάσταση. Δεν μπορούσα να τους συνεφέρω. Είμαστε στο να σταματήσουμε να κάνουμε την παράσταση αυτή. Όμως, στο τέλος τους είπα ότι πρέπει να το κάνουμε για τον Ανδρέα. Και έτσι το κάναμε για τον Ανδρέα. Πήγαμε στην Ελλάδα, πήγαμε στις παραστάσεις, παρακολουθούσαμε και άλλες παραστάσεις από διάφορα σχολεία. 200 σχολεία συμμετείχαν και οι τελευταίοι είχαν έρθει στην Αθήνα στο Κατράκιο μαζί με μας. Η Επιτροπή ήταν η Συνοδεινού, ήταν από το Υπουργείο Παιδείας της Κύπρου και της Ελλάδας. Σε όσες παραστάσεις είδα, ένιωθα ότι είμαστε κι εμείς σε καλό δρόμο. Το επίπεδο μας ήταν πάρα πολύ καλό. Με συγκίνησαν κάποιες τραγωδίες που ήταν όλο το έργο σε αρχαία ελληνικά. Θαύμαζα τα παιδιά. Μου είχε λείψει η αρχαία γλώσσα να τη διδάσκω τελειώνοντας το πανεπιστήμιο. Όμως ένιωθα ότι θα πάμε καλά. Και όταν μας ανακοίνωσαν ότι ήρθαμε τέταρτη, συγκινήθηκα. Και όταν η Συνοδεινού, όταν είμαστε στο Ηρώδιο του Αττικού τη μέρα που θα έδιναν τα βραβεία, είπε ότι παίρνουμε το βραβείο, γιατί δεν κατάλαβε όταν είδε την παράσταση ότι τα παιδιά αυτά είναι δεύτερη γλώσσα του στα ελληνικά. Δηλαδή, ναι, αυτό είχα διαβάσει. Το 1995 κερδίσατε το βραβείο. Ναι. Επειδή, για ακριβώς αυτό το λόγο. Ήταν το μόνο σχολείο από το εξωτερικό που έλαβε μέρος. Και αντιλαμβάνεστε το να μην καταλάβει Συνοδεινού ότι αυτά τα παιδιά είχαν δεύτερη γλώσσα τα ελληνικά. Για μένα ήταν το βραβείο. Πιο μεγάλη επιβράβευση. Ναι. Αυτό πραγματικά είναι πολύ συγκινητικό και φαντάζομαι πόσο ευγνώμονες είναι απέναντί σας και οι μαθητές σας, οι οποίοι είμαι σίγουρη ότι σας θυμούνται με πολύ αγάπη, γιατί τους προσφέρατε μια εμπειρία ανεπανάληπτη. Να είναι πρωταγωνιστές σε μια αρχαία ελληνική τραγωδία και να βιώσουν το αρχαίο δράμα. Το ωραίο είναι ότι εκείνη τη χρονιά
επειδή μερικά παιδιά ήταν στα A-level, είχαν επιλέξει 3 κορίτσια να σπουδάσουν θέατρο και μία δασκάλα η οποία με βοηθούσε, ήταν δασκάλα της μουσικής, έκανε και ίδια μάστερ τον επόμενο χρόνο. Άρα εμπνεύσατε κιόλας μαθητές, εμπνεύσατε καθηγητές και αναδείχθηκαν και πολλά ταλέντα μέσα από αυτή την ενασχόληση. Αυτό είναι πραγματικά υπέροχο. Έτσι θα ήθελα να σας ρωτήσω αν υπάρχουν δυσκολίες. Τι δυσκολίες αντιμετωπίσατε σε αυτή την όμορφη διαδρομή? Πρώτα-πρώτα, ο φόβος, ξεκινώντας κάτι, αν θα μπορούσαμε να φτάσουμε το επίπεδο το οποίο θα μας επέτρεπε να λάβουμε μέρος στο διαγωνισμό. Τα παιδιά δεν είχαν δει ποτέ τους μια τραγωδία, δεν ήξεραν καθόλου πού θα έπρεπε να φτάσουν. Η γλώσσα, το νόημα αυτών που έλεγαν, ο συγχρονισμός, ήτανε η Θάκη. Και το ταξίδι, ταξίδι. Ναι. Θέλω να σας ρωτήσω, τι θα συμβουλεύατε κάποιον που θέλει να ακολουθήσει το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, τι προκλήσεις θα αντιμετωπίσει? Προσωπικά να σας πω τι πιστεύω. Πιστεύω ότι ο εκπαιδευτικός γεννιέται. Δεν γίνεται. Υπάρχουν πολλοί εκπαιδευτικοί. Πρέπει να αγαπάς αυτό που κάνεις. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Δεν είναι διδασκαλία. Είναι η αγάπη. Είναι το να πιστεύεις αυτό που διδάσκεις είναι αυτό που θέλουν να πάρουν τα παιδιά. Είναι να αγαπήσουν αυτό που κάνουν. Να προσπαθήσουν. Και χαίρομαι ειλικρινά που βλέπω πολλούς εκπαιδευτικούς και αγαπάνε αυτό που κάνουν. Δεν μετρούν την κούραση, δεν μετρούν τίποτε εκτός το να δώσουν αυτά που ξέρουν στα παιδιά. Να κάνουν τα παιδιά να αγαπήσουν αυτό που διδάσκουν. Οποιοδήποτε θέμα, είτε μαθηματικά, είτε επιστήμη, είτε ελληνικά. Πρέπει ο δάσκαλος να αγαπά αυτό που κάνει, να αγαπά τα παιδιά, να ξέρει τον τρόπο που θα κάνει τα παιδιά να αγαπήσουν αυτόν που διδάσκονται. Και τα παιδιά το καταλαβαίνουν. Και πρέπει πάντα ο εκπαιδευτικός να βάζει ψηλούς στόχους. Να βάζει εκεί που θέλουν να φτάσουν τα παιδιά, που ονειρεύεται ο ίδιος ότι θα μπορούσαν να φτάσουν τα παιδιά. Να μην είναι στο επίπεδο του «περάσαμε». Τις εξετάσεις, όχι. Έτσι, πρέπει, πρέπει να βάζει στόχους ψηλούς. Και θυμάμαι πάντα τους έλεγα. Και τους λέω, εγώ διδάσκω για αλφα, το αλφα το θέλω από σας. Φαντάζομαι πόσο θα παίρναν θάρρος, θα τους ενθαρρύνατε. Όταν καταλάβουν ότι τους αγαπάς, είσαι εκεί να τους βοηθήσεις, να πετύχουν ακόμα και το ανέλπιστο. Το ανέλπιστο, γιατί μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές. Παιδιά στα A-level να πάρουν αλφα στα ελληνικά και όχι στα αγγλικά τους άλλα μαθήματα. Ναι. Γι' αυτόν το αλφα πάρα πολλά παιδιά έχει βοηθήσει να μπουν στα πανεπιστήμια σήμερα και να ευγνωμονούν που τους δόθηκε ευκαιρία να υπάρχει έναν ελληνικό σχολείο και να μπορούν να κάνουν έναν A-level που θα ήταν το τρίτο A-level για το πανεπιστήμιο. Και σαν παροικία πετύχαμε πάρα πολλά με τα ελληνικά σχολεία. Καταφέραμε τα αγγλικά πανεπιστήμια, μεγάλος αριθμός, να δέχονται το ελληνικό, ένα ελληνικό A-level, εισάξιο με τα άλλα A-level που πρέπει να παρουσιάσουν. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και φαίνεται ότι και η εκτίμηση των αγγλικών πανεπιστήμιων απέναντι στο έργο των Ελλήνων και Κύπριων δασκάλων και στην ελληνική γλώσσα βεβαίως. Και άρα ο ρόλος του εκπαιδευτικού, του δασκάλου, είναι πολύ δύναμος, πολύ πλευρός. Δεν έχει μόνο τα στεγανά στη διδασκαλία.
υπάρχει και η ψυχολογία, υπάρχει και η εμψύχωση, υπάρχουν πολλές πλευρές. Πάρα πολλές πλευρές. Να μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά, ειδικά τα μεγαλύτερα που είχα την ευκαιρία να διδάξω, γιατί δίδασκαν τις εσύ και A-level, τα A-level αποκλειστικά ήταν η αδυναμία μου. Τα παιδιά είναι από 16, 15, 16, 17 χρονών, 18. Όλες οι ανησυχίες τους, όλοι οι προβληματισμοί τους, δεν καταλήγουν στους γονείς. Καταλήγουν σε μια φίλη δασκάλα, ένα φίλο δάσκαλο. Θυμάμαι τον Κωνσταντίνο, θα αναφέρω αυτόν τον όνομα. Και του έλεγε η μητέρα του, θα το κάνεις αυτόν και θα το κάνεις εκείνο. Και της είπε μια μέρα, είσαι η κυρία Έλισσα. Ναι, ναι. Ό,τι και καλά... Με τη δασκάλα που μιλάω. Ναι, ναι, ναι. Δεν θέλω τη συμβουλή σου. Έχω άλλη φίλη στο σχολείο. Ναι, ναι, ναι. Και οι γονείς φαντάζομαι είναι ευγνώμονες απέναντί σας που είχατε τόσο όμορφη σχέση με τους μαθητές. Που είναι στην εφηβεία, αντιμετωπίζουν πολλούς προβληματισμούς, ανησυχίες. Χρειάζονται να έχουν δίπλα τους τους καθηγητές, τους δασκάλους, σαν συνοδοιπόρους στη ζωή τους. Πρέπει να παίζεις ένα διαφορετικό ρόλο. Το κάθε ένα παιδί θέλει ειδική μεταχείριση. Πρέπει να τους κερδίζεις με τον τρόπο σου. Πρέπει να τους κερδίζεις με την αγάπη σου. Πρέπει να είσαι εκεί και να είσαι είδωλο. Mm-hmm. Είδωλο για αυτούς. Είναι να κοιτάνε ότι αυτός ο δάσκαλος απέναντί μου είναι ότι καλύτερο μου έχει συμβεί. Αυτός ο δάσκαλος είναι και ο φίλος μου, είναι και ο δάσκαλος μου, είναι και ο γονιός μου. Έχει ένα μεγάλο ρόλο να παίξει στη ζωή μου. Και ναι, και οριμάζουν τα παιδιά. Οριμάζουν μέσα από αυτά που μαθαίνουν και αγαπούν τον εαυτό τους, ειδικά τα ελληνικά τα αγαπούν, και όταν αγαπήσουν την καταγωγή τους, προσπαθούν πιο καλό που μπορούν. Είναι πολύ ωραίες οι συμβουλές που δίνετε για νέα παιδιά που θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το επάγγελμα, να αγαπούν αυτό που κάνουν, να το κάνουν με πάθος, με όρεξη, με δίψα, να προσφέρουν τη γνώση, και όχι μόνο τη γνώση, τον ίδιο τους τον εαυτό στα παιδιά. Εγώ ήθελα επίσης να ρωτήσω πόσο δύσκολο είναι να διδάσεις την ελληνική γλώσσα, αλλά επειδή έχουν γραφτεί διάφορα άρθρα, τι χρειάζεται να κάνουν οι καθηγητές, οι δασκάλοι, οι αρχές για να φέρουν τους Κύπριους της Αγγλίας πιο κοντά στην ελληνική γλώσσα και κουλτούρα. Βασικά, πολλά πράγματα πρέπει να αλλάξουν. Τα παιδιά, να μην ξεχνάμε ότι πηγαίνουν σε αγγλικό σχολείο. Υπάρχει τεχνολογία που κάνει ένα μάθημα, να ξεκινήσω από αυτό, ένα μάθημα ενδιαφέρον, ένα μάθημα που τα παιδιά θα το χαρούν. Οι συνθήκες στον ελληνικό σχολείο δεν είναι τέτοιες. Άρα υπάρχει κάποια σύγκριση. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να δουλεύουν από μόνοι τους. Θα πρέπει να υπάρχει κάποιος να τους καθοδηγά, γιατί έχει πάρα πολλούς συναδέλφους που θέλουν να προσφέρουν, δεν ξέρουν πώς να το προσφέρουν. Υπάρχουν οι αποστολές εδώ. Αυτόν ακριβώς πρέπει να κάνουν. Πρέπει να δημιουργήσουν υλικό για να κάνουν το μάθημα των ελληνικών έναν ευχάριστο μάθημα. Όχι ένα μάθημα μέσα από ένα βιβλίο. Αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Τα παιδιά συγκρίνουν. Πρέπει να γραφτούν καινούργια βιβλία, καινούργιες αντιλήψεις. Υπάρχουν πάρα πολλές να εφαρμοστούν και σίγουρα η γλώσσα μας θα προχωρήσει, θα κινήσει το ενδιαφέρον. Όχι μόνο των παιδιών το δικό μας, αλλά και των ξένων. Δεν πρέπει να μείνουμε στα ελληνικά σχολεία μόνο. Πρέπει να γίνουν προσπάθειες επίσημες από το κράτος και της Κύπρου και της Ελλάδας. Επίσημες να διδάσκονται τα ελληνικά στα αγγλικά σχολεία. Δικαιούμαστε. Το είχαμε δοκιμάσει
πέτυχε, να μην το ξεχάσουμε. Ωραίο το μήνυμα που στέλνετε. Και είμαι σίγουρη ότι θα εισακουστεί, γιατί υπάρχουν έτσι πολύ εμπνευσμένοι καθηγητές σαν εσάς που προσπαθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Θέλω να σας ρωτήσω επίσης, τώρα με τι ασχολείστε, συνεχίζετε την εκπαίδευση έτσι, στα σχολεία? Έχω αφιπηρετήσει από το Αγγλικό μου σχολείο το τελευταίο πριν 2 χρόνια. Είμαι διευθύντρια στο St. Mary's εδώ στο Southgate. Σήμερα αντιμετωπίζουμε κάποια προβλήματα στο οίκημα το οποίο ενοικιάζουμε και είναι καλό να ξέρουν και αυτοί υπεύθυνοι και του Υπουργείου Παιδείας της Κύπρου και της, του Υπουργείου Παιδείας της, το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας, ότι βασικά αντιμετωπίζουμε πρόβλημα. Κάποια σχολεία δεν έχουν ανοίξει. Το δικό μου είναι έναν από αυτό. Εννοείται λόγω του κορονοϊού. Λόγω του κορονοϊού, ναι, με τις φοβίες των Άγγλων διευθυντών να μην αναλάβουν ευθύνη, να μπουν άλλα παιδιά στο δικό τους κτίριο και τους προκαλέσει κάποιο πρόβλημα. Την τελευταία εβδομάδα, τις τελευταίες 2 εβδομάδες, γιατί ο συγκεκριμένος διευθυντής ίσως δεν είναι έτοιμος για να συνεχίσουμε στο σχολείο του και μας δίνει παράταση μέχρι το half-term. Όμως τις τελευταίες 2 εβδομάδες έχω προσεγγίσει άλλα σχολεία εδώ στο Δήμο και στο διπλανό, στο Enfield. Χθες είδα ένα που πιστεύω ότι τελικά θα μετακομίσουμε εκεί. Αλλά πραγματικά πιστεύω ακράδαντα ότι το πρόβλημα των ελληνικών σχολείων δεν πρέπει μόνο να μετατίθεται στη διεύθυνση, ούτε και στην Επιτροπή. Πιστεύω ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Το να βοηθάς μόνο με ένα δάσκαλο, 2 δάσκαλους, δεν είναι αρκετό. Πολλά είχα γίνει και στον κορονοϊό που με απαγοήτευσα και πρέπει να πω ότι δεν γίνεται να αφήνεται το άνοιγμα και το κλείσιμο του σχολείου στη διεύθυνση. Δεν γίνεται να υπάρχουν τόσοι εκπαιδευτικοί που να μην ξέρουν τι να κάνουν και σαν άτομο, οποιοδήποτε διευθυντής, να παίρνει την ευθύνη να κλείσει το σχολείο ή να το ανοίξει. Και σαν εκπαιδευτικοί εμείς να προσπαθούμε μόνοι μας να κάνουμε μαθήματα με την τεχνολογία χωρίς να έχουμε καθόλου βοήθεια και καθόλου καθοδήγηση από τα Υπουργεία. Πιστεύω ότι θα πρέπει κάποιοι που έχουν σοβαρό ρόλο στην εκπαίδευση, το εκπαιδευτικό σύστημα, τα ελληνικά σχολεία, να το πω έτσι απλά, τα ελληνικά σχολεία, θα πρέπει ή να τα βοηθήσουν με ό,τι πρέπει να γίνει, με όλα τα δυνατά μέσα. Οι δάσκαλοι δεν είναι αρκετοί και πιστεύω ότι πρέπει όλοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Στις συζητήσεις, στις ομιλίες, στα σεμινάρια, όλα παρουσιάζονται, όλα είναι ότι είναι μέλι γάλα, είναι ρόδινα, όμως η πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Απλά πιστεύω ότι ο καθένας που έχει μια θέση εδώ και ονομάζει τον εαυτόν του υπεύθυνο για εκπαιδευτικά, πραγματικά να αναλάβει τις ευθύνες του αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Εσείς εννοείτε ότι πρέπει να σας βοηθήσουν και στο θέμα των κτηρίων που να στεγάζονται. Τουλάχιστον να ενδιαφερθούν. Να ενδιαφερθούν. Γιατί κάποια σχόλια δεν άνοιξαν, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν. Πιστεύω τουλάχιστον αυτά. Πιστεύω ότι θα έπρεπε κάποιοι να έχουν δώσει και ήδη δασκάλους στα σχολεία. Εμάς δεν μας έχουν δώσει ακόμα δασκάλους, γιατί δεν έχουμε νίκημα. Τα μαθήματα θα τα κάνουμε από το Zoom μέχρι να ταυτοποιηθούμε. Πολλά προβλήματα. Άρα έναν ενδιαφέρον είναι το λιγότερο, πιστεύω, από το επίσημο κράτος της Κύπρου και της Ελλάδας. Έτσι απλά.
Καταλαβαίνω αυτό και είναι σημαντικό που το επισημαίνετε. Εύχομαι να υπάρξει ανάλογη στήριξη προς τα σχολεία τα παρικιακά, γιατί πραγματικά είναι πολλοί Έλληνες μετανάστες που θέλουν τα παιδιά τους να μάθουν τα ελληνικά, που θέλουν να συνεχίσουν να είναι κοντά στην ελληνική κουλτούρα. Είναι οι ρίζες μας και αλίμονο. Αλίμονο αν δεν ξέρουμε την ελληνική γλώσσα. Εγώ θέλω να σας συγχαρώ και για τη βράβευσή σας, για όλη αυτή την όμορφη διαδρομή που έχετε διανύσει από τις σπουδές σας μέχρι σήμερα, που τη χάνει πολύ μεγάλη εκτίμηση και από το Δήμο σας, τον Μπάρνετ, που αυτό είναι η μεγαλύτερη απόδειξη ότι έχετε προσφέρει πολλά στον χώρο της παιδείας και της ομογένειας. Να συνεχίσετε να προσφέρετε και να μεταλαμπαδεύετε τις γνώσεις σας, αυτή την όμορφη ενέργεια, τη θετικότητα που έχετε. Τα σχέδιά σας ποια είναι από εδώ και στο εξής? Ωραία ερώτηση. Τα σχέδια μου. Τα σχέδια μου. Θα ήθελα να αφιπηρετήσω κάποια στιγμή. Όμως, θα ήθελα περισσότερο, πριν γίνει αυτό, να μου δοθεί ευκαιρία αυτά που ξέρω να τα δώσω σε άλλους συναδέλφους. Θεωρώ ότι θα έπρεπε κάτι να γίνει, τέλος πάντων, για όλους αυτούς που μεγαλώνουμε. Αυτά που ξέρουμε, αυτά που ζήσαμε, ακόμα και εκείνα που δεν ζήσαμε και θα θέλαμε να ζήσουμε στην εκπαίδευση, να μπορούμε να τα φυτεύσουμε σε κάποιους άλλους πιο νεαρούς, να τους κάνουμε πιο σοφούς από ότι είμαστε εμείς στην ηλικία τους και να βλέπουν την εκπαίδευση έναν από τα καλύτερα επαγγέλματα, να αγαπούν, να αγαπούν αυτόν που κάνουν. Θα ήθελα να αφιπηρετήσω, να πάω στην Πάφο, διατηρώ σχέσεις με φίλες που είχα σε όλη μου τη ζωή. Φέτος είχα την ευκαιρία να κάνω 2 μήνες διακοπές στην Πάφο και πραγματικά για πρώτη φορά στη ζωή μου ένιωσα ότι αυτό το μέρος είναι ξεχωριστό. Οι άνθρωποι είναι ξεχωριστοί. Έβλεπα ότι είναι το πιο όμορφο μέρος στην, όχι μόνο της Κύπρου, του κόσμου. Γιατί ένιωθα ότι ανήκα εκεί. Αυτό είναι πολύ όμορφο και είναι ένα κεφάλαιο που δεν του δώσαμε πολύ μεγάλη βαρύτητα. Το πόσο σας λείπει η Κύπρος και πόσο θέλετε να επιστρέψετε. Είναι διακαής πόθος πολλών Κύπριων που μένουν εδώ στην Αγγλία. Να επιστρέψουν να του χαρούν την πατρίδα τους που τη στερήθηκαν τόσα χρόνια. Πράγματι, 40 χρόνια ξενιτιάς. Ό,τι είχα εγώ και ο καθένας ίσως το έχει δώσει. Απλά να πάμε πίσω στην πατρίδα για τα υπόλοιπα χρόνια που έχουμε. Πολύ ωραία. Εγώ να σας ευχηθώ ολόψυχα όλες τις επιθυμίες σας να τις πραγματοποιήσετε, να συνεχίσετε να μεταλαμπαδεύετε και να μεταδίδετε αυτή τη θετικότητά σας, τις γνώσεις σας στους μαθητές σας και στους γύρω σας. Χάρηκα πολύ που ήσασταν κοντά μας εδώ στο Hellenic TV για να μας μιλήσετε για το επάγγελμα του εκπαιδευτικού, του φιλολόγου. Είστε ένα άξιο παράδειγμα αυτού του επαγγέλματος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε, την ευκαιρία που μου δώσατε να πω ό,τι είχα να πω. Για τη βράβευση πραγματικά είμαι πολύ συγκινημένη. Αν μπορώ να την αφιερώσω σε όσα παιδιά γνώρισα, σε όσα παιδιά δίδαξα, σε όλους τους συναδέρφους που με πίστεψα, σε όλους τους γονείς που με αγάπησαν, σε όλους τους φίλους που πίστεψαν ότι είμαι η Έλισσα, η κυρία Έλισσα, και είμαι μια δασκάλα, καλή δασκάλα, και πιο πολύ στο γιο μου που ανέχτηκε να με μοιράσετε
με τις χιλιάδες των παιδιών που είχα στη ζωή μου. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία λόγια, πολύ συγκινητικά. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας για όλα αυτά τα όμορφα λόγια που μας είπατε και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο στη ζωή σας και όλες οι επιθυμίες σας να πραγματοποιηθούν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλή επιτυχία στο σταθμό σας. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας φίλες και φίλοι, να σας χαιρετήσουμε και να δώσουμε ραντεβού για την επόμενη Κυριακή. Καλό σας βράδυ.